οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, οι εκλεγμένοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δηλαδή, με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης στους Δήμους και εδώ της Εύβοιας, αλλά συνολικότερα και στην περιφέρεια, σε άλλους Δήμους της περιφέρειας και στην ίδια την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, έγκαιρα έχουμε προειδοποιήσει και φυσικά σε σταθερή βάση κάνουμε την παράθεση με την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, που ουσιαστικά η πολιτική του στηρίζει τα κέρδη του κεφαλαίου μέσα από τη διαχείριση των απορριμμάτων, με την εμπορευματοποίηση των υποδομών, των υπηρεσιών διαχείρισης, αποκομιδής και μέσα από τις διαδικασίες συγκρότησης ανώνυμης εταιρείας, όπως είναι ο Φότσα εδώ στην περιοχή μας. Αναλυτικά η συντρόφισσα Γκρανέτα είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα σχετικά με το πώς αυτό εκφράζεται και στην περίπτωση της Χαλκίδας. Άλλωστε και για το ζήτημα της Χαλκίδας έχουμε σταθεί πολύ συγκεκριμένα. Εναντιωνόμαστε απέναντι στις προτάσεις που γίνονται από το Φότσα, ανώνυμη εταιρεία για τη μεταφορά απορριμμάτων στο Χιτά Εστιαίας, αφού θα εκτοξευθεί το κόστος μεταφοράς για το Δήμο και αυτό θα επιβαρύνει την τσέπη των δημοτών. Αντίστοιχα, δεν είμαστε σύμφωνοι με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για δημιουργία ιδιωτικής κινητής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ ως μεταβατική λύση μέχρι τη δημιουργία σταθερής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων που θα ολοκληρωθεί σε 3-5 έτη. Και φυσικά δεν συμφωνούμε επίσης με την τρίτη λύση αυτή της καθύψωσης επέκτασης του Χιτά με τη δημιουργία τυχείου, γιατί ουσιαστικά δεν έχει δώσει λύσεις και σε άλλες περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ως Λαϊκής Εισπύρωσης στην περιφέρεια θεωρούμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων οφείλει να γίνεται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες από ενιαίο κρατικό φορέα με κεντρικό σχεδιασμό και όχι από ανώνυμες εταιρείες. Βασικό κριτήριο πρέπει να αποτελεί η προστασία της υγείας, ο σεβασμός του περιβάλλοντος με χρήση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων, με πρόληψη της παραγωγής των απορριμμάτων, προώθηση της ανακύλωσης, με διαλογή στην πηγή, ασφαλή υγειονομική ταφή των υπολοιμμάτων και κατηγορηματική απαγόρευση της μεθόδου της καύσης. Ιδιαίτερη διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και ιατρικών αποβλήτων, ξεχωριστά φυσικά από τα αστικά απορρίμματα. Επίσης, ως συνέχεια όλων των παραπάνω, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη διείσδυση των ιδιωτικών ομίλων στη διαχείριση, αποκομιδή, επεξεργασία και ταφή απορριμμάτων, φυσικά με αυτούς τους φορείς που δημιουργούνται ως ανώνυμες εταιρείες για τη διαχείριση. Και αυτό, επειδή έχει επέκταση και στις υποδομές των Δήμων, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη η υποβάθμιση που γίνεται σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, που αντίθετα, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να ενισχυθούν τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε μόνιμο προσωπικό. Και βέβαια, εκφράζουμε την αντίθεσή μας, την ολική αντίθεσή μας, στην αύξηση των δημοτικών τελών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που τα εργατικά λαϊκά στρώματα υφίστανται μεγάλες επιθέσεις στο εισόδημά τους. Για να γίνουν όλα τούτα, απαραίτητη προϋπόθεση και κατά τη γνώμη μας είναι και αντικειμενική, να το πω έτσι, είναι αντικειμενική πραγματικότητα το γεγονός ότι μπορούν να γίνουν, γιατί οι δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας για να υπάρχει διαχείριση απορριμμάτων με σεβασμό στην υγεία, στην ποιότητα ζωής της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, με σεβασμό στο εισόδημα του λαού και στην προστασία του περιβάλλοντος, μπορεί να γίνει. Οι δυνατότητες αυτές που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού σχεδιασμού σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και κατά περιφέρεια, με συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής, με προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, με ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, με σύγχρονες υποδομές, αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, με διασφάλιση σύγχρονων δικαιωμάτων των εργαζομένων στην αποκομιδή και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η δική μας πρόταση κινείται πάνω στους βασικούς άξονες που θα αναφέρω παρακάτω. Πρώτο, καθορισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Τέτοιες είναι η πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε χωριστά ρεύματα των συσκευασιών των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού, καθώς και του οργανικού κλάσματος, δηλαδή των βιοαποβλήτων, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν σε κομποστοποίηση. Το μέρος των αποβλήτων που δεν υπόκειται σε επεξεργασία, καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας, οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής
αποβλήτων για να μην έχουν προβλήματα περαιτέρω. Δεύτερον, ο καθορισμός σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή, δηλαδή συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες κάθε Δήμου, να γίνεται με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και με τις απαραίτητες υποδομές για τη χωριστή συλλογή των προδιαλεγμένων με διαλογή στην πηγή. Τρίτον, ειδική μέρημνα για τους χώρους ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων, γιατί τέτοιοι υπάρχουν, για την ουσιαστική αποκατάσταση όλων και όχι απλή επιχωμάτωση με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων που θα τηρείται και η χρηματοδότηση θα γίνεται μέσα από κεντρικούς δημόσιους πόρους. Τέταρτον, αυστηρά όρια στους τοξικούς και άλλους θερμογόνους παράγοντες για τις κατοικημένες περιοχές που γυμνιάζουν με μονάδες επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, και εδώ είναι απαραίτητη κρατική παρέμβαση με μέτρα πρόσθετης προστασίας της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος, καθώς και μέτρων χωροταξικής και περιβαλλοντολογικής αναβάθμισης αυτών των περιοχών. Πέμπτον, η υλοποίηση των έργων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων να γίνεται από τον κρατικό φορέα για δημόσια έργα, να συγκροτηθεί επίσης ενιαίος δημόσιος φορέας που θα αναλάβει στο πλαίσιο μιας κεντρικής διαχείρισης τη λειτουργία τους με έσοδα που θα προέρχονται αποκλειστικά από κρατικούς πόρους. Έκτον, σημαντική μέρημνα πρέπει να δίνεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών. Εδώ στην περιοχή μας οι βιομηχανικές ζώνες έχουν τέτοιου τύπου προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε, λόγω της ποσότητάς τους και της διαπιστωμένης ασυδοσίας των παραγωγών τους, όπως διαπιστώνουμε και στην περιοχή της των Ινοφύτων, Σηματαρίου. Το κεφάλαιο φυσικά που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα να καλύπτει το σύνολο του κόστους για μελέτες, την υλοποίηση και τη λειτουργία σύμφωνα με τα παραπάνω και των σχετικών έργων. Και έβδομον, ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του έψυχου δυναμικού άσκησης περιβαλλοντολογικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα με μόνιμη δημοσίου δικαίου σχέση εργασίας για το δημόσιο, στο δημόσιο. Ειδικά για την κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται εδώ στη Χιτά της Καλκίδας, εμείς προτείνουμε άμεση επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα, χωρίς την εμπλοκή ιδιωτών, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις και μεθόδους που αναφέραμε παραπάνω. Μεταβατικά και μέχρι την κατασκευή ΜΕΑ να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον υπάρχοντα χιτά και να διασφαλιστεί η μεταφορά του σε κατάλληλο χιτά χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των δημοτών. Αυτό θα λύσει εν μέρει το πρόβλημα, αλλά το ουσιαστικό ζήτημα θα το λύσει ο κρατικός προϋπολογισμός και η χρηματοδότηση άμεσα και γρήγορα τέτοιου έργου. Τώρα, γιατί δεν γίνονται αυτά, ποιο είναι το εμπόδιο? Το εμπόδιο είναι ότι διασφαλίζονται και πρέπει να διασφαλίζονται από το καπιταλιστικό κράτος τα κέρδη των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων. Εδώ υπάρχει η λογική του πώς θα κερδοφορήσουν αυτοί οι λίγοι που δραστηριοποιούνται εκεί και πώς θα μονοπολίσουν ουσιαστικά τη διαχείριση αυτών των απορριμμάτων. Είναι άλλωστε βασικός νόμος του καπιταλισμού αυτή η κατεύθυνση. Επίσης, υπάρχει και είναι δεσπόζουσα η περιβαλλοντολογική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ρυπαίνω πληρώνει. Γνωστό άλλωστε από πολλές εκφράσεις που ακούμε και στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια. Και αυτό αφορά τα αστικά απόβλητα για τους βιομήχανους που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν, οι ρυπαίνοντες δηλαδή, τους εφοπλιστές, που φυσικά αυτοί παράγουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τέτοιων αποβλήτων που διευκολύνονται με αυτή τη λογική. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την κατάσταση έχουμε χωματερές δίπλα σε σπίτια, σε σχολεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές φυσικού κάλους. Έχουμε καρκίνους και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του λαού συνολικότερα. Παραβιάζονται κατάφορα ακόμη και οι ίδιοι οι νόμοι που έχουν ψηφίσει αυτοί. Γι' αυτό σήμερα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Εμείς αυτό θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση, αν πρέπει να πούμε ότι πρέπει να βγάλουμε σήμερα ένα συμπέρασμα από αυτή την συνέντευξη τύπου που κάνουμε. Ένας αγώνας που θα πρέπει να είναι κόντρα και ενάντια στο έγκλημα που προωθείται σε βάρος της υγείας, του περιβάλλοντος και του εισοδήματος του λαού και εδώ στην περιοχή της Καλκίδας. Θα πρέπει ο λαός, βλέποντας αυτή την κατάσταση, να βγάλει ουσιαστικά πολιτικά συμπεράσματα για τη στάση τόσο της κυβέρνησης, αλλά και όλων των αστικών κομμάτων. Πώς στέκονται απέναντι στο ζήτημα της διαχείρισης αυτής της κατάστασης. Πολύ δε περισσότερο πρέπει να βγάλει συμπεράσματα
και για τους περιφερειακούς, δημοτικούς συμβούλους, δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις, που ουσιαστικά, ενώ εμφανίζονται καμιά φορά να εναντιώνονται απέναντι σε τέτοιες προοπτικές και πολιτικές, ωστόσο όμως στην ουσία συμφωνούν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά με την πολιτική όπως εκφράζεται από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα τα οποία τους στηρίζουν. Ουσιαστικά δηλαδή υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική. Σε αυτή την κατεύθυνση και με αφορμή τη συνέντευξη τύπου, εμείς καλούμε το λαό της περιοχής συνολικά, τους μαζικούς φορείς που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή, όλους τους μαζικούς φορείς, να είναι σε εγρήγορση, να αντιπαλέψουν λύσεις που βρίσκονται στον αντίποδο των δικών των συμφερόντων και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις αντίστασης απέναντι σε αυτό που πάνε να υλοποιήσουν οι ανώνυμες εταιρείες, η Δήμη και η Περιφέρεια. Η προστασία της ζωής μας, του περιβάλλοντος, είναι υπόθεση που αφορά όλους μας. Κανένας εκτός από εμάς δεν πρόκειται να την υπερασπιστεί αποτελεσματικά. Από αυτή την άποψη, εμείς ως λαϊκή συσπήρωση και στην περιφέρεια και στο Δήμο Χαλκίδας, αλλά θα λέγαμε και συνολικότερα ως κόμμα, σε αυτή την υπόθεση καλούμε το λαό να συμπορευτεί με τις προτάσεις που κάνει το ΚΚΕ, να γίνουν αντικείμενο πάλι σε αυτές τις προτάσεις, όχι μόνο μέσα στα Δημοτικά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά στην πράξη, στη ζωή, στον αγώνα, στον δρόμο, καλώντας το λαό να κάνει αυτές τις προτάσεις δικό του κτήμα και να προσπαθήσει να τις επιβάλλει ως εφαρμογή από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις επίλυσης τέτοιων ζητημάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα λυθούν συνολικότερα τα ζητήματα, αν δεν υπάρξει και μια συνολικότερη αντιστροφή της κατάστασης, δηλαδή ανατροπή αυτού του συστήματος που καλλιεργεί και αυτή την αντιλαϊκή πολιτική σε επίπεδο διαχείρισης των απορριμμάτων.